Εντάξει, όπως είπατε, η ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια για 85-88 λεπτά. Έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε, είχε τεράστιο πλεονέκτημα και στο τέλος δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι. Θεωρώ ότι αυτοκτονήσαμε στο παιχνίδι. Βέβαια, δεν ξέρω για κάποιες αποφάσεις διαιτητικές τι έχει συμβεί. Άμα δω τη φάση, θα έχω καλύτερη εικόνα. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι χάσαμε ένα δικό μας παιχνίδι. Έτσι πώς ήρθε. Δεν ρισκάρατε. Ο Παναθηναϊκός μένει με 10 για μεγάλο χρονικό διάστημα και με 9 στη συνέχεια. Θα περίμενε κανείς ότι, μια και είχατε και το γκολ της Σοφάρης πετύχει, ότι θα βγείτε για την νίκη, για το τρίποντο. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Όταν παίζει ένας τύπος με 9 και εσύ με 11, είναι αδιανόητο να φας γκολ. Μήπως δεν ρισκάρατε όσο έπρεπε σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν ήταν να ρισκάρουμε ή όχι, αλλά είμαστε απαράδεκτοι που δεχτήκαμε γκολ. Το ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, εγώ πιστεύω ναι. Αλλά στη χειρότερη δεν πρέπει να φάμε γκολ με τίποτα. Βέβαια υπάρχει μια φάση που μπορεί να είναι και γκολ, έτσι δεν γνωρίζω, δεν το έχω δει. Πρέπει να το δούμε και μετά να μιλήσουμε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε. Ισοφαρίσαμε, καταφέραμε, ισοφαρίσαμε. Είχαμε μια φάση με τον Περένο η οποία δόθηκε offside, το οποίο δεν υπάρχει, όπως βλέπουμε και στα replay. Θα μπορούσαμε να πάρουμε εμείς το διπλό εδώ πέρα. Απλά το χ πιστεύω ήταν δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν έπρεπε να χάσω. Έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα ο Παναθηναϊκός με 10 και με 9 παίκτες. Θα περίμενε κανείς από την άλλη να παίξει πιο θετικά, να ρισκάρει. Δεν το έκανε, ήταν λάθος. Εντάξει, λάθος δεν μπορείς να κρίνεις κάτι από τη στιγμή που σου βγαίνει. Εμείς ήρθαμε από την αρχή να πάρουμε το βαθμό και ό,τι περισσότερο μπορέσουμε. Από τη στιγμή που είχαμε το βαθμό, προσπαθήσαμε να τον κρατήσουμε. Τη συνέχεια, πώς την βλέπεις? Θα προσπαθήσουμε σίγουρα να ανεβούμε στο βαθμολογικό πίνακα, όπως είπα και για την προηγούμενη φορά. Δεν είναι η θέση που μας αρμόζει. Θα ανακάμψουμε. Το ξαναλέω και το ξαναλέω. Θα γίνει. Για τους οπαδούς μας, για τον κόσμο μας, για τον πρόεδρο, για όλους. Για όσους μας πιστεύουν.